φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων, Κυριακή 6 Φλεβάρι, ώρα λίγο πριν τις 10. 11η αγωνιστική στον 5ο όμιλο της D2. Οι New York Pick Knicks με ρεκόρ 6-4 υποδέχονται τους πρωτοπόρους του ομίλου, Young Bowlers με ρεκόρ 9-1. Μερμίγης, Ζορμπάνος, Παπάς, Ανδρεάδης και Βαρκάρης, η αρχική πεντάδα των Young Bowlers, που πήραν αγχωτική νίκη επί των Γερόντων στα Λιώσια, στο Χρυσό της ΑΕΚ, με 40-31, πραγματοποιώντας μέτρια προς κακή εμφάνιση, όπως μας είπε και ο Μιχάλης Στεφανάκος. Αναζητούν την επιστροφή όχι στις νίκες, αλλά στις καλές εμφανίσεις. Αυτό θα προσπαθήσουν απόψε απέναντι στους Pick Knicks των πολλών προβλημάτων και απουσιών. Πεντάδα για τους Pick Knicks. Λοιπόν, με το 3 είναι ο Δημητρέλος, με το 11 τον Όπουλος, ο Νάνης με το 24 που ασπαχίζει στους 3 πόντων. Γρήγορο transition των Young Bowlers, Ανδρεάδης με κεντρικό διάδρομο. Κατοχή παραμένει για την ομάδα του. Με το 15 ο Αθανασόπουλος, ο Βαγγέλης. Συνεχίζω λέγοντας την πεντάδα των Pick Knicks. Και ποιον έχω ξεχάσει? Με το 45 ο Ζαχαριάδης. Εξαιρετικό rebound του Μερμίγκη. Πάσα στον Παπά που διεισδύει από την baseline. Ζορμπάνος για 3 στο σίδερο και στα χέρια του Αντωνόπουλου που δεν προσέχει. Έρχεται δαιμόνιος εκεί ο Ανδρεάδης και κλέβει. Σφύριμα για φάουλ, πρώτο στο match. Κερδισμένο για τους Young Bowlers. Από νίκη έρχονται και οι Pick Knicks. Οι Νεοϊορκέζοι επικράτησαν τις BBC με 49-53 στο τελευταίο match που αγωνίστηκαν. Η απουσία για τους Young Bowlers, ο νεοαποκτηθής Σπυρόπουλος που ήταν MVP στο τελευταίο μάτς της ομάδας του. Καλάθι του Παπά, ανοίγει λογαριασμό. Ο Κώστας Παπάς στο 77. Ζαχαριάδης. Μπάλα θα φτάσει ωραία στον Αντωνόπουλο. Ωραία δημιουργία του Δημητρέλου. Δύο όλα έπειτα από δύο λεπτά στα Μελίσσια. Μπαρκάρης για τον Μερμίγκη που επιμένει κατά το καλάθι και επιμένει νικά. 2-4 παλικαρίσια προσπάθεια με τον Μιχάλη Μερμίγκη. Δημητρέλος, Αθανασόπουλος και στο close-out, πασάρει ωραία για τον Αντωνόπουλο που ξεκινά καυτό στο μάτς και με ένα floater αλλά πρίντεζης ισοφαρίζει το μάτς, 4 πόντους. Παπάς, αμήνα ζώνης 2-3 από τους Νεοϊορκέζους. Ζορμπάνος στο πλάι για τον Μερμίγκη. Μπαλαδί που κάνει το χατήρι, εύκολο rebound του Δημητρέλου. Νάνος, Δημητρέλος μένει στον αέρα, θα αστοχίσει πάνω του Μερμίγκη, πρώτη πάσα για τον Βαρκάρη. Βαρκάρης που έκανε και εκείνος καλό μάτς την περασμένη αγωνιστική, φλέρταρε με το double-double, 10 πόντους και 9 rebound. Παραλίγο μπρος πίσω. Για 3, θα το βάλει με ταμπλό. Μάλιστα, πρώτο τρίποντο στο μάτς. Χρήστος Δημητρέλος, 7-4. Παπάς, Ζορμπάνος. Τα και παίρνει ο Μερμίγκης. Παπάς, θα τρυπήσει την άμυνα ζώνης. Η κατοχή παραμένει για τους Young Bowlers. Ακόμα στόπ του Αντωνόπουλου στην μπάλα. Ζαχαριάδης με 7 άτομα το ρόστερ
των Big Knicks με 8, αν δεν κάνω λάθος, των Young Bowlers. Παραμένει το 7-4, 6 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κώστας Παπάς σε ρόλο playmaker. Στο πλάι για τον Βαρκάρη. Ανδρεάδης τώρα. Βαρκάρης. Καλή σκέψη για μια πάσα προς τον Ανδρεάδη αφού η άμυνα έκλεισε πάνω του. Δεν ήταν όμως ιδανική, έτσι η κατοχή είναι ξανά για τους New York Big Knicks. Παλασόπουλος. Αλλά ξανά στον Αντωνόπουλο. Κερδίζει φάουλ. Ο ποιοτικότερος κατά τη γνώμη μου παίκτης των γηπεδούχων. Rebound του Ανδρεάδη, γρήγορο transition, κλασικά για τους Young Bowlers, Μερμίγκης, Παπάς. Αλλά δεν θα φτάσει στον Ανδρεάδη, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Νάνος. Ωραία η πάσα, Θανασόπουλος με μια spin move θα σκοράρει, πανέμορφο καλάθι. 9-4, ξεκινούν καλά το match οι Big Knicks. Ζορμπάνος έχει καλό χέρι από τα 6.75, εδώ δεν θα το αποδείξει. Τρέχει και μαζί με το rebound του Δημητρέλος. Το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, ελαφρώς πιο αποτελεσματική οι Big Knicks. Έχουν κολλήσει εδώ και κάποια λεπτά οι Young Bowlers που τώρα πιέζουν με τον Παπά. Η μπάλα έχει βρει σε πόδι του Παπά και έτσι παραμένει στην κατοχή των κηπεδούχων. Στεφανάκος ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Τρίποντο του Αθανασόπουλου. Μακρινό rebound του Ζορμπάνου. Ζορμπάνος πήγε να βγάλει μαγική πάσα για τον Βαρκάρη. Στεφανάκος στη θέση του Ζορμπάνου λοιπόν. Ανάγκος που ήταν καλός δημιουργικά στο μάτς με τους Γέροντες. Είχε μάλιστα και μια τρομερή ασίστ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου όταν συνεργάστηκε με τον Βαρκάρη ή τον Μερμίκη ήταν τώρα, δεν το θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ ωραίο αλεούπ. Να πάσα στην πλάτη της άμυνας. Βγαίνει η άμυνα για τους Big Knicks που θα κάνουν και αυτή την πρώτη τους αλλαγή. Στον πάγκο ο Αντωνόπουλος θα πάρει ανάσες. Να είναι στη front line λοιπόν, περνά στο μάτς ο Κώστας Κοντογιάννης. Οι Knicks θα πρέπει να στοχεύσουν στο low post απόψε. Δεδομένης και της απουσίας του Σπυρόπουλου, άστοχος του Μερμίγκη, μπάλα πήγε και βγήκε. Παίρνουν το κέντρο οι Big Knicks. Βήματα στη συνέχεια της φάσης από τον Αθανασόπουλο. Στεφανάκος. Ανδρεάδης. Θα διεισδύσει. Ένα φλότερ χωρίς τύχη. Ο Γιάννης για τον Νάνο. Δημητρέλος κόβει από την weak side. Δεν θα τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Κοντογιάννης επιμένει και σκοράρει. Πανέμορφη καλάθι. Υψηλής δυσκολίας από τον Κωνσταντίνο Κοντογιάννη. 11-4. Συν 7. Στεφανάκος. Μερμίγκης, Βαρκάρης, Παπάς. Κάθετα. Δυσδύ. Σκληρό φάουλ. Δεν καταλαβαίνει όμως από αυτά. Ο Παπάς θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Μετά το δεύτερο. Σημαντικό των γηπεδούχων, ένα φάουλ έχουν οι Young Bowlers στα πρώτα
7,5 λεπτά της αναμέτρησης. Σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, όντως έπειτα από τουλάχιστον 3-4 λεπτά με τους Young Bowlers. Δημητρέλος με χαντόφ θα ξαναπάρει από τον Κοντογιάννη, πιέζει εξαιρετικά ο Μερμίγκης, έχουμε τζάμπολ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Στο συν 6 οι Picnic που έχουν και την κατοχή. Δεν θα μπορέσουν να βρουν κάποιο σουτ σε αυτό το ένα λεπτό που θα απέμενε. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα τον γηπεδούχονο Σπηλιωτόπουλος με το νούμερο 5. Στεφανάκος, Παπάς, ωραία προσποίηση, Στεφανάκος θα μπορούσε να σουτάρει για 3. Επιλέγει μια πάσα στον Μερμίγκη. Είναι ο συνάστοχος από το high post. Νάνος. Νάνος Κοντογιάννης Σπηλιωτόπουλος. Δημητρέλος και Αθανασόπουλος για τους Νέο Υορκέζους. Κοντογιάννης, κλέψει ο Ανδρεάδης, ολοκλήρωσε το κλέψιμο ο Στεφανάκος βέβαια, κερδίζει φάουλ συνέχεια. Στεφανάκος, Μερμίγκης, Ανδρεάδης, Παπάς και Βαρκάρης. Μετά τον Young Bowlers. Παπάς κόβει στην πλάτη της άμυνας ο Βαρκάρης, αλλά η μπάλα δεν φτάνει σε εκείνον. Νάνος έχει καταλάβει την πρόθεσή του ο Παπάς και κλέβει. 4 εναντίον 1 τώρα. Στεφανάκος με αλεού. Αυτή τη φορά εκείνος τελειώνει τη φάση. Ασίστ από τον Παπά. Πανέμορφη φάση για τους Young Bowlers. 11-7. Ανασόπουλος, Νανός για 3. Στεφανάκος στο rebound και στο κατέβασμα της μπάλας. Μερμίγκης θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Νανός πιέζεται, βρίσκει στήριγμα τον Αθανασόπουλο, πρέπει να περάσει το κέντρο αλλά δεν κάνουν εντός των 8 δευτερολέπτων. Μια μικρή διακοπή για να ξανακατεύει μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στα Μελίσια. Πρώτη κατοχή για τους Young Bowlers, Στεφανάκος, Παπάς, Ανδρεάδης, Μερμίγκης και νέο πρόσωπο με το νούμερο 99, ο Παναγής. Στεφανάκος, ωραία πάσα, πάρε βάλε για τον Ανδρεάδη, εξαιρετικό δημιουργικά. Ο Στεφανάκος δίνει έτοιμο καλάθι στον συμπαίκτη του. 11-9. Νάνος, Αθανασόπουλος, Δημητρέλος, Κοντογιάννης και Σπηλιωτόπουλος για τους Picnics που επιμένουμε. Τον Κοντογιάννη στο low post και άλλο καλάθι από τον έμπειρο center των γηπεδούχων. 13-9. Σταθερά μπροστά οι Picnics, μειώνουν όμως
Οι Young Bowlers Παπάς, τον Παναγί, Στεφανάκος. Μερμίγκης κλείστηκε, έψαξε στήριγμα, πρόλαβε ο Παναγής. Τα δευτερόλεπτα ακόμα, κόψιμο του Ανδρεάδη για να πάρει την μπάλα και να αστοχίσει. Είναι εκεί όμως ο Στεφανάκος και με follow θα πετύχει το καλάθι. Βγάζει μάτια για την ώρα ο point guard των φιλοξενούμενων, 13-11. Έχει συμμετοχή στους τελευταίους 6 πόντους της ομάδας, θα μην κάνω λάθος. Με μία assist και 4 πόντους. Η διαφορά έχει πέσει στους 2, 8,5 λεπτά ακόμη στην δεύτερη περίοδο. Παπάς, Στεφανάκος, ξανά στον Παπά, ο Πλίζη για 3. Για 2 νομίζω ήτανε, μάλλον πατήσε τη γραμμή. Δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Στεφανάκος και θα πετύχει ένα πανέμορφο καλάθι από τον αριστερό διάδρομο ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος για το 15-11 και το νέο συν 4 των Νεοϋορκέζων. Στεφανάκος, Μερμίγκης, Παναγής, καλή κυκλοφορία αλλά βήματα του Παναγή που στη συνέχεια της φάσης θα πετύχει καλάθι. Ως μη γεννόμενο βέβαια. Και άλλο καλάθι από τον Αθανασόπουλο που δημιουργεί νέο ρήγμα στην άμυνα των Young Bowlers. 17-11. Στεφανάκος, Μερμίγκης για 2. Rebound του Κοντογιάννη και κερδισμένο φάουλ. Μάλλον όχι, έχει χρεωθεί στον Σπηλιωτόπουλο το φάουλ στη διεκδίκηση του rebound, κατοχή ξανά για τους Young Bowlers. Ενώ πέρασε το μάτσο ο Ζαχαριάδης και πάλι για τους γηπεδούχους, με νίκη για 2, σημαδεύει σίδερο, rebound του Κοντογιάννη. Το συν 6 οι Picnics έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Καλή άμυνα του Στεφανάκου. Γενικά στην προσωπική του μονομαχία τον Σπηλιωτόπουλο. Συνεχίζουμε άμυνα ζώνης οι γηπεδούχοι. Στεφανάκος, σκριν του Ανδρεάδη, μπάλα στον Στεφανάκο, drive από την baseline, γύρισε ωραία η μπάλα, Παπάς παράξενη ισορροπία, ο Μερμίκης εποφελήσει και κερδίζει το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές, ενώ σημείνει στο παρκέ ο Στεφανάκος, τώρα θα έρθει να τον σηκώσει ο Ανδρεάδης. Δεύτερο ομαδικό των Picnics χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής στη δεύτερη περίοδο. Και μετά από σχεδόν 3,5 λεπτά οι Young Bowlers μέσα η πρώτη Μερμίγκη, 17-12. Χέρι Αλφάδη και η διαφορά πέφτει στους 4. Πέραντι στον Στεφανάκο, Ανδρεάδης στο rebound. Δεν περνάει πάσα για τον Μερμίγκη, γυρνά και παρεμβάλλεται ο Δημητρέλος. Ωραία στον Στεφανάκο. Εκείνος θα τελειώσει την πάση με το δεξί φλότερ. 17-15. Στεφανάκο να συνεχίζει να κάνει τη διαφορά. Καλή σκέψη, καλή κακή εκτέλεση αυτή την πάσα του Νάνου
προς τον Ζαχαριάδη που είχε φύγει offside. Στεφανάκος τελειώνει τη φάση, αστοχή. Rebound από κανέναν η κατοχή για τους Young Bowlers, αφού ο Μερμίγκης φαίνεται να βγάλει την μπάλα εκτός. Νάνος. Ωραία στον Κοντογιάννη. Κοντογιάννης μέχρι μέσα. Πάνω του Στεφανάκου. Σαν βέλη. Οι παίκτες των Young Bowlers ξεχύνονται στον εκβιασμό. Ωραία πάσα του Παπά για τον Μερμίγκη που αστοχεί, αλλά επιμένει και σκοράρει και πάλι. Μιχάλης Μερμίγκης 17 όλα. Σοπαλία στο μάτς και time out από τους New York Picnics. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, 4:58 για την ακρίβεια, κατοχή για τους Picnics. Δημητρέλος, Νάνος, Κοντογιάννης που επιστρέφει στο μάτς, Ζαχαριάδης και Σπηλιωτόπουλος. Πάρα λίγο να κλέψει ο Παναγής. Δημητρέλος μένει στον αέρα αλλά δεν σκοράρει. Rebound του Μερμίγκη. Στο πλάι για τον Παναγή και από εκεί στον Βαρκάρη, τρίποντο, αστοχό. Βαρκάρης, Παναγής, Μερμίγκης, Ανδρεάδης και Παπάς, το χαμηλό σχήμα των Young Bowlers. Τρίποντο του Κοντογιάννη που ίσως να βιάστηκε. Παπάς περνά ανάμεσα από δύο, μένει στον αέρα, αδύναμο τελείωμα, εύκολο rebound του Κοντογιάννη. Ο μάτς παραμένει ισόπαλος στους 17 πόντους, έχουν μείνει ψηλά για να πιέσουν οι πράσινοι. Δημητρέλος θα πάει όλο το δρόμο, καλάθι και φάουλ. Τρομερή φάση από τον Χρήστο Δημητρέλο που βάζει ξανά την ομάδα του μπροστά. Και θα έχει και μια συμπληρωματική βολή για να φτάσουν οι Picnics στους 20 πόντους. Μερμίγκη. 4 λεπτά ακόμα για την ανάπαυλα για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Παναγής στον Παπά. Καλή κυκλοφορία. Βαρκάρης. Παπάς από 45. Εκπληκτικό το rebound από τον Παναγή που βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Παπάς. 10 δευτερόλεπτα. Ανδρεάδη ζητά και παίρνει απέναντι στον Δημητρέλο. Κλείνει και ο Κοντογιάννης πάνω του και θα πάρει το rebound. Πήγε στον εφημδιασμό, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Κρίμα για τους Picnics που πήγαν να βγάλουν ωραία φάση εδώ. Πάσα σχεδόν ολόκληρη γηπέδα από τον Σπηλιωτόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μερμίγκης από το ύψος των ελευθερών βολών χάνει το καλάθι. Μάνος. Ωραία στον Ζαχαριάδη. Σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει το καλάθι. 21-17. Οι Young Bowlers, παρότι έχουν καλύτερα τρεξίματα και πολύ πιο νεανικό ρόστερ, δέχονται πόντους από το ανοιχτό γήπεδο. Ο Ζορμπάνος ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την πρώτη περίοδο και θα περάσει τώρα στη θέση του Παναγή. Στην πλευρά ο Ζαχαριάδης πήγε στον πάγκο, ο Αθανασόπουλος στο παρκέ. Ζορμπάνος παίρνει screen, πασάρει ωραία στη Wixide. Παπάς. Παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον Βαρκάρη. Βαρκάρη, Ζορμπάνος, Μερμίγκης, Ανδρεάδης και Παπάς, πεντάδο των Young Bowlers. Ο Αθανασόπουλος στον πάγκο, Κοντογιάννης στο παρκέ. Κοντογιάννης, Νάνος, Δημητρέλος, Σπηλιωτόπουλος και Αθανασόπουλος. Για τους Νεοιορκέζους. Τρίποντο, άστοχο. Rebound επιθετικό από τον Δημητρέλο. Εξτρακατοχή. Πάρα λίγο να κλέψει ο Ζορμπάνος.
Παντογιάννης, ωραία η πάσα. Προσποιείται, αλλά δεν σκοράρει στη λήξη του χρόνου επίθεσης ο Αθανασόπουλος. Γιορμπάνος, Ανδρεάδης, χάνει το καλάθι. Θα ζητήσει time out ο Στεφανάκος αν είδα καλά. Φιλιοτόπουλος για τρεις. Rebound από κανέναν. Την μπάλα εκτός από τα χέρια του Νάνου αν είδα καλά. Όχι, αλλαγή ζήτησε ο Στεφανάκος και θα περάσει το μάτς μαζί με τον Κοσμόπουλο που περνάει για πρώτη φορά στον αγώνα σήμερα. Στον πάγκο ο Παπάς και ο Ανδρεάδης. 21-17, 80 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Κοσμόπουλος, split out, Στεφανάκος. Κοσμόπουλος. Eurostep, πάσα στον Ζορμπάνο που οπλίζει και ευστοχή σε τριών πόντων. Μέτρη του είδους, βάζει το πρώτο. Απόψε 21-20. Φιλιοτόπουλος για δύο, με ταμπλό, όχι. Δύναμο το σουτ, μάζεψε ο Φαρκάρης. Φαουλ χαμηλά λέει ο ρέφερι. Αντωνόπουλος ξανά στο μάτς για τους πικνίκς στη θέση του Σπηλιωτόπουλου. Μπερδεύω συνέχεια τον Σπηλιωτόπουλο με τον Αθανασόπουλο. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα στο πρωτεμίχρονο. Βαρκάρης κλείστηκε και κάνει βήματα. Μείνουν κάποια δευτερόλεπτα ακόμη για τους Young Bulls. Να δούμε πρώτα την κατοχή των Picnics. 21-20, το μάτς παραμένει κλειστό. Νανός. Ανασόπουλος. Αντωνόπουλος. Η εξτραπάσα στο πλάι. Δημητρέλος για τρεις. Αστόχησε ο Βαρκάρης, πήρε το rebound, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρεάδης, ωραία η πάσα για τον Ζορμπάνο, τον σταματά με φάουλ ο Αντωνόπουλος. Εξαιρετική η πάσα του Ανδρεάδη. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Ζορμπάνο. Ησυχία στα Μελίσια, στο καλάθι πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Προβάδισμα για τους Young Bowlers. 21-22, Νάνος πετά την μπάλα από πολύ μακριά. Για πάσα πήγαινε. Τέλος λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. New York Picnics 21, Young Bowlers 22. Σχεδόν όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάρα λίγο να πάθω ένα κεφαλικό. Πρώτη κατοχή θα είναι για τους Picnics. Ζορμπάνος, Βαρκάρης, Ανδρεάδης, Παπάς και Στεφανάκος για τους Young Bowlers που ξεκινάνε με τους καλύτερους Ιωνούς στο δεύτερο ημίχρονο, τρίποδο του Παπά. Ο Γιάννης κάνει λάθος, δίκη του σε ο Ζαχαριάδης. Φαουλ για να σταματήσει ο εφηδιασμός, έξυπνο φαουλ από τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, Νάνος, Κοντογιάννης, Αντωνόπουλος και Ζαχαριάδης για τους Picnics. 21-25 μετά το τρίποδο του Παπά. Στεφανάκος για τον Βαρκάρη, μόνος στην αδύνατη πλευρά ο Ζορμπάνος. Ο Στεφανάκος με φλότερ. 21-27, πολύ καλό ξεκίνημα με επιμέρους ξέρει. 5-5 και τώρα θα μεγαλώσει αφού ο Στεφανάκος βγάζει έτοιμο καλάθι για τον Παπά που δεν θα λατέψει. Γρήγορο 0-7 σερί με τρίποντο
και δίποτε του παπά και φλότερ του Στεφανάκου που μοιράζει και μια assist. Στέλνει τη διαφορά στους 8 και αναγκάζει τους Κυπρίκους να καλέσουν time out. Εδώ είμαστε. Στεφανάκος, Ανδρεάδης, Βαρκάρης, Ζορμπάνος και ο Παναγής για τους Young Bowlers. Παίρνουν το κέντρο με ασφάλεια και με μια ωραία πάσα για τον Ζαχαριάδη που αστοχή. Ζορμπάνος, Στεφανάκος, καλάθι. Άλλη μια ωραία φάση στον εφοδιασμό από τους πράσινους. Διαφορά διψήφια πλέον, 21-31. Και το επιμέρους σερί μεγαλώνει. Κοντογιάννης. Ασόβλη στον Κοντογιάννη. Αστόχησε, δεύτερη ευκαιρία για τους Big Knicks. Πάσα στη weak side, Νάνος οπλισμένος για τρεις. Σπάει το σερί των Young Bowlers. Ανάσα για τους Big Knicks, 24-31. Φυσικά και δεν θα τα παρατήσουν οι Big Knicks. Συνεχίζουν να μείνονται με αμήνα ζώνης. Ο Παναγής αστοχή πρώτου Κοντογιάννη. Μακρινή πάσα ξανά για τον Ζαχαριάδη. Πρόβλημα στο αμυντικό transition των Young Bowlers. Κερδίζουν την κατοχή πάντως. Στεφανάκος, Ανδρεάδης. Ανάποδο lay-up, αλλά έρχεται και τελειώνει τη φάση με follow ο Βαρκάρης. Εντυπωσιακό καλάθι. 24-33. Και λάθος των Big Knicks. Έξαλλος ο Σπηλιωτόπουλος. Που δεν αρέσκονται να παίζουν απέναντι σε πίεση. Θα είχαν βρει σκούρα και στο μάτς με την Drunk Team που είναι επίσης μια πιεστική ομάδα. Αστοχο δίποτε τώρα του Στεφανάκου, σφύριγμα για φάουλ στη συνέχεια της φάσης. Κερδισμένο για τους Young Bowlers. Ναι. Ανδρεάδης. Ο Γιάννης θα κλέψει. Νάνος. Φάλ του Στεφανάκου. Δύο ένα το φάουλ στο πρώτο τρίλεπτο. Αστοχή ο Ζαχαριάδης σε επιθετικό rebound. Πάει απέναντι στον Βαρκάρη που ίσως να αλλίωσε την προσπάθειά του. Κοντογιάννης. Καλή άμυνα του Ανδρεάδη. Έχει χτυπήσει το κεφάλι όμως ο Κοντογιάννης. Πάει προς το γιατρό της αναμέτρησης, πρέπει να έχει ματώσει. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να έχει ανοίξει απλά η μύτη του. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ανδρεάδη να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Πέρασε ο Ζορμπάνος στη θέση του και θα αστοχίσει σε τριών πόντων. Στεφανάκος. Έξτρα κατοχή για τους Young Bowlers. Παναγής με φλότερ. Δεύτερη ευκαιρία πάνω από τον Ζορμπάνο αυτή τη φορά. Στεφανάκος. Μερμίγκης. Τα δεύτερα ακόμα. Μερμίγκης από τα 6 μέτρα. Σημαδεύει σωστά. 24-35 και λάθος. Αβίαστο αυτή τη φορά. Δεν πίεσαν οι Young Bowlers. Κακή συνεννόηση μεταξύ Ζαχαριάδη και Σπηλιωτόπουλου. Μάξιμη διαφορά στους 11 πόντους. Στεφανάκος. Ζορμπάνος για 2.
μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Νάνου. Βρήκε και στο πόδι του Παναγή. Ο Γιάννης κλείνει πάνω του η άμυνα των Young Bowlers. Σπηλιωτόπουλος μαρκάρις τώρα γρήγορα στον Στεφανάκο, βάζει αμέσως το σκρίνο, ο Ζερμπάνος θα ρολάρει, θα πάρει και την μπάλα, άψογη συνεργασία, αλλά το τελείωμα δεν ήταν ανάλογο. Έσωσε ο Παναγής και κλέβει ο Νάνος, ζητά φάουλ ο Στεφανάκος, τίποτα λέει ο ρέφερι. Φάουλ του Μερμίγκη, έξυπνο για να σταματήσει τον αντίπαλο εφηδιασμό. Θανασόπουλος στον Ζαχαριάδη. Τρεις, θα στοχίσει. Δεν έχει φανεί όσο θα μπορούσε επιθετικά ακόμη. Μερμίγκης κι άλλο. Στοχή αυτή τη φορά ο Μιχάλης. Εύκολα το rebound από τον Σπηλιωτόπουλο. Νάνος. Ζαχαριάδης απέναντι στον Βαρκάρη. Θα τον ποστάρει. Θα γυρίσει με μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση. Ο Στεφανάκος όμως τον κόβει εντυπωσιακά. Και προλαβαίνει ο Μερμίγκης, εντυπωσιακή αμυντική προσπάθεια από τους δύο παίκτες των Young Bowlers, και ο Ζορμπάνος θα τρέξει στον εφηδιασμό για να σκοράρει με άνεση παρά την άμυνα του Αθανασόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει περαστεί στον φωτεινό πίνακα. Μπέρδεμα στη γραμματεία, αφού ο γιατρός είναι απασχολημένος. Κοντογιάννης και Ζαχαριάδης στον πάγκο, Δημητρέλος και Αντωνόπουλος στο παρκέ. Νέο πρόσωπο για τους Young Bowlers, ο Βαρκάρης με το 7 και ο Παπάς με το 77. Δεν έχω επαφή με το σκορ αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουν περάσει τα καλάθια στον φωτεινό πίνακα. Θα περαστούν όμως, κρατά το σκορ στο φιλαγώνα. Ο κομισάριος αναμέτρησης, επιμένουν οι Young Bowlers. Τελείνεται η πολιορκία με φάουλ του Αντωνόπουλου πάνω στον Βαρκάρη. Ο Βαρκάρης θα εκτελέσει βολές. Τρίτο φάουλ του Αντωνόπουλου. Πρόβλημα για τους γηπεδούχους. Εξή πρώτη. Έξω και η δεύτερη, επιθετικό rebound του Μερμίγκη που σκοράρει. Πανηγύρια στον πάγκο των Young Bowlers. Πρέπει να προηγούνται με τουλάχιστον 15 πόντς αυτή τη στιγμή. Τρέλος, Νάνος, Αθανασόπουλος, Αντωνόπουλος, για τρεις από μακριά. Αναζητούν μια αξιόπιστη λύση στην επίθεση, οι πικνίκς που έχουν κολλήσει στο δικό τους μισό. Ο Παπάς αστόχησε, ο Νάνος αποφεύγει την παγίδα με μια πάσα στον Σπηλιωτόπουλο. Αντωνόπουλος αφήνει στον Αθανασόπουλο. Σπηλιωτόπουλος, ωραία η πάσα για τον
το Γιάννη που αστοχή. Δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Παπάς, Βαρκάρης. Σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει το καλάθι για να γράψει και ένα εκθετικό rebound στη συλλογή του. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς μετά σε διαμαρτυρίες των Πικνίκς. Πρέπει όμως κάτι να γίνει με τον Φωτεινό Πίνακα, γιατί δεν έχω επαφή με το σκορ και έτσι μετάδοση δεν κάνουμε. 3 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Νάνος για 3, είναι καλό το σουτ και μπαίνει. Ο Νάνος δίνει τη λύση που χρειαζόντουσαν οι Πικνίκς. Παπάς, Βαρκάρης, Ζορμπάνος, Κοσμόπουλος και Μερμίγκης η πεντάδα των Young Bowlers. Κοσμόπουλος από τον δεξί διάδρομο. Καλή άμυνα του Αντωνόπουλου. Ελευθερών βολών ο Παπάς για τη βολή της τεχνικής ποινής. Κοντογιάννης Αντωνόπουλος, όχι, Κοντογιάννης πάει στον πάγκο. Ο Αντωνόπουλος πάει στον πάγκο, διορθώνω. Ο Κοντογιάννης, ο Δημητρέλος, ο Νάνος, ο Λιωτόπουλος και ο Αθανασόπουλος στην πεντάδα των Πικνίκς. Υπάρχει νέα διακοπή από τη γραμματεία αυτή τη φορά. Τζορμπάνος, Μερμίγκης, Παπάς, Στεφανάκος και Κοσμόπουλος στην πεντάδα των Young Bowlers. Time out σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή για τα τελευταία 2:38 της τρίτης περίοδου. Ο Μερμίγκης για τον Ζορμπάνο και από εκεί στον Στεφανάκο. Κοσμόπουλος, Παπάς. Πάρα περνά από όλους. Κοσμόπουλος για 2 στο καλάθι. Ασίστ του Μερμίγκη. Και ο Φωτεινός Πίνακας γράφει τώρα 28-43. Κλέψιμο των Young Bowlers. Παπάς θα πετύχει το καλάθι, απίστευτο. Δεν ξέρω πώς το έβαλε αυτό. Έμεινε στον αέρα, δεν χρησιμοποίησε καν το ταμπλό. 28-45. Και τώρα λοιπόν φλερτάρει και με το συν 20. Νάνος, Δημητρέλος, Γιάννης Σπηλιωτόπουλος και Αθανασόπουλος οι υπόλοιποι τρεις. Ο Αθανασόπουλος θα πετύχει το καλάθι για το 30-45. Παπάς στην αδειάδη πλευρά. Στεφανάκος με το φλότερ. Στην πάνω του Δημητρέλου. Πιέζει το κατέβασμα του Σπηλιωτόπουλου. Ο Δημητρέλος προσποιείται. Σπηλιωτόπουλος
στον Αθανασόπουλο, ελεύθερος από 45 μοίρες, το βάζει 32-45. Με τον Σπηλιωτόπουλο και τον Νάνο παλεύουν να κρατηθούν εντός του μάτς. Οι πικνίκς. Παπάς τώρα θα χορέψει, αλλά θα στοχίσει από τον αριστερό διάδρομο. Ο Γιάννης πήρε το rebound, πάσα στο πλάι. Δημητρέλος. Νέα παγίδα, βήματα του Δημητρέλου. Η πιεστική άμυνα αποφέρει συνεχώς καρπούς. Και οι Young Bullets δείχνουν να διαχειρίζονται απόλυτα την κατάσταση του αγώνα μέχρι στιγμής, και στα πρώτα 29,5 αγωνιστικά λεπτά έχουν πετύχει αυτό για το οποίο ήρθαν απόψε εδώ στο κλειστό των Μελισσίων, δηλαδή μια καλή εμφάνιση. 10 δευτερόλεπτα τώρα στο τέλος τρίτης περίοδου. Στεφανάκος βάζει το σκρίνο Μερμίγκης. Στο πλάι είναι ο Παπάς που δοκιμάζει για 3, αλλά θα στοχίσει και ο Γιάννης στο rebound. 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Αθανασόπουλος. Ο Σπηλιωτόπουλος ήταν. Μπορεί να βγάλει κάποια επιθετική προσπάθεια. 33-45 σκορ τρίτης περίοδου. 4-12 λεπτό στα Μελίσσια. Διαφορά 12 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. Θυμίζω 11η αγωνιστική στον 5ο όμιλο της D2. Την 10η τους νίκη ψάχνουν οι Young Bullets. Την 7η οι New York Knicks. Πρώτη κατοχή για τους πράσινους. Πιέζει ο Αθανασόπουλος, κατοχή παραμένει για τους Young Bullets. Παναγής, Μερμίγκης, Σορμπάνος, Κοσμόπουλος και Βαρκάρης. Οι 5 Bullets. Ζορμπάνος για 3 από μακριά, κι άλλο τρίποδο του Ζορμπάνου, αν είναι δυνατόν. Ο τοξοβόλος Ζορμπάνος, όπως δείχνει και ο Στεφανάκος. 33-48 συν 15. Σπηλιωτόπουλος, Αθανασόπουλος, Δημητρέλος, Νάνος και Κοντογιάννης, οι 5 των πικνίκς. Κοντογιάννης πάσα έξω, ο Νάνος θέλει να απαντήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Επιθετικό το rebound, αφού δεν μπόρεσε να σώσει ο Παναγής. Δημητρέλος, άστοχο τρίποντο. Ζορμπάνος, Κοσμόπουλος. Ξανά σε κατάσταση εφημιασμού η πράσινη. Αστόχης ο Κοσμόπουλος, έχει μείνει στην άλλη πλευρά ο Νάνος, αλλά δεν πήρε κάποια μακρινή πάσα. Σπηλιωτόπουλος σε προσωπική ενέργεια, βγάζει την άμυνα. Βαρκάρης παίρνει και το rebound. Ζορμπάνος θα τρέξει, Κοσμόπουλος τον έχει δύο. Ζορμπάνος, άτσαλο τελείωμα, rebound του Κοντογιάννη. Νάνος θα πάει όλο το δρόμο, σκοράρει ο Βαγγελής Νάνος. 35-48, 8,5 λεπτά για το φινάλε. Παναγής, Κοσμόπουλος. Ο Βαρκάρης παίρνει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Καλό μάτς κάνει και ο Βίρονας Βαρκάρης. Κοντογιάννης απέναντι σε δύο παίκτες. Φάουλ του Βαρκάρη που το παραδέχεται σκόνοντας το χέρι. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Young Bullets στην τέταρτη περίοδο. Δύο βολές για τον Κώστα Κοντογιάννη. Αστόχησε στην πρώτη. Ο Ανδρεάδης την έχει ξαναπεράσει το μάτς. Ελπίζω να μην ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός και να είναι αυτός ο λόγος. Παναγής, ωραία reverse. Χάνει το καλάθι και πάλι στο κατάλληλο σημείο ο Βαρκάρης που βρίσκεται παντού. Έχει χτυπήσει όμως ο Κοσμόπουλος. Διακοπή. Διορθώνω, δεν είναι ο Κοσμόπουλος, ήταν ο Παναγής. Πολλές για τον Βαρκάρη. Σε πρώτη παραμένει το 35-50. Στρογγυλό σκορ. Μέσα η δεύτερη.
φάση με τον εαυτό του, βγάζει ο ίδιος την μπάλα εκτός. Κοσμόπουλος στο πλάγιο τον Ζορμπάνο. Παναγής πήγε στο drive αλλά έχασε την κατοχή. Ωραία η πάσα για τον Δημητρέλο. Τον κόβει ψηλά ο Ζορμπάνος. Κοσμόπουλος κερδίζει φάουλ. Είναι η ώρα του Στεφανάκου να ξαναπεράσει το μάτσα, αντικαθιστώντας τον Ζορμπάνο. Εφτά λεπτά ακόμη στα Μελίσια. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει κρυφθεί, ωστόσο υπάρχει πάρα πολύς χρόνος ακόμη. Στεφανάκος με το γνωστό φλότερ αστοχή αυτή τη φορά, rebound του Κοντογιάννη. Νάνος. Προσωπική ενέργεια και παλκαρίσιο καλάθι από τον Αντώνη Σπηλιωτόπουλο. 37-51, δεν τα παρατούν οι πικνίξ. Κοσμόπουλος, Βαρκάρης, κάνει βήματα. Ευκαιρία για τους πικνίξ να μειώσουν λίγο ακόμη τη διαφορά. Νάνος. Σκέφτηκε αλλά δεν το πήρε. Παλά στον Δημητρέλο τώρα. Σπηλιωτόπουλος. Το σκριν του Κοντογιάννη. Ο Σπηλιωτόπουλος που αστοχεί. Πάντα επιθετικό όμως από τον Δημητρέλο. Δεν έχει ανανεωθεί το χρονόμετρο αυτή. Πάλι δεν βρήκε στη Στεφάνη. Δημητρέλος για τρεις. Θα αστοχήσει. Τον αφήνουν παντελώς ελεύθερο και θα τους τιμωρήσει για αυτή την επιλογή. Χειροκροτήματα από τον Πάγκο. 37-53, δύο ακόμα πόντι για τον Μιχάλη Στεφανάκο που κάνει εξαιρετικό μάτς. Σπηλιωτόπουλος θέλει να απαντήσει. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο ίδιος και με μια προσποίηση θα αποφύγει τόσο τον Στεφανάκο όσο και τον Βαρκάρη για να διαμορφώσει το 39-53. Μπαίνουμε τώρα το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Βαρκάρης για 2. Rebound αμυντικό του Σπηλιωτόπουλου και ωραία πάσα για τον Αθανασόπουλο που δεν θα λαθέψει στο ανοιχτό γήπεδο. Εύκολο καλάθι για τον Βαγγέλη Αθανασόπουλο. 41-53. Διαφορά σταθερά εκεί μεταξύ 12 και 14 πόντων. Μερμίγκης. Πρέπει να βάλει λίγο καμπύλη στο σούτ του. Σημαδεύει σωστά, αλλά συνήθως βρίσκεται εκεί μπροστά στο στεφάνι. Δημητρέλος. Τρίποντο από τις 45 μοίρες, βασικά μεταξύ 45 και γωνία. Ωραία εκτέλεση από τον Αθανασόπουλο που μετρά 5 συνεχόμενους και αναπάντει τους πόντους. Και έτσι η διαφορά πέφτει στους 11, time out των Bowlers. Εδώ είμαστε, 4 και 24 πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Βαρκάρης, Παπά, Στεφανάκος, Παναγής και Μερμίγκης. Πεντάδα των Πρασίνων που έχουν την κατοχή. Μερμίγκης για 2 θα αστοχίσει. Λοιπόν από τον Σπηλιωτόπουλο. Σπηλιωτόπουλος, ο Θανασόπουλος. Ενώ ο Σπηλιωτόπουλος πάει όλο το δρόμο και πετυχαίνει το καλάθι. Κάνει τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο. Σπηλιωτόπουλος, Αθανασόπουλος, Δημητρέλος, Κοντογιάννης και Νάνος. Οι 5 Νέο Ιορκέζοι. Διαφορά πέφτει στους 7. Έχουν καλύψει μια μεγάλη απόσταση οι πικνίκς που δείχνουν να έχουν ψυχικά αποθέματα. Έτσι ο Παναγής από μακριά και ο Νάνος θα κλέψει ευκαιρία για να πέσει διαφορά στους 5. Νάνος θα το βάλει. Βαγγέλης Νάνος, 48-53 και τώρα βάζουν άγχος στους μπόλερς. Στεφανάκος δεν θα βιαστεί. Θα αφήσει να φτιάξει μία ακόμα φάση για την ομάδα του. Θα τελειώσει ο ίδιος αλλά θα αστοχίσει.
στο rebound, 3 λεπτά ακόμα στα Μελίσια. Πλέον όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, με τους Πικνίκς να επιστρέφουν από το μείον 19. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ποια ήταν η μάξιμη διαφορά. Άστοχο τρίποντο του Νάνου εν τω μεταξύ. Και τώρα Στεφανάκος. Δεν έχουν λόγο να βιαστούν οι πράσινοι. Παπάς θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, κλέβει ο Νάνος. Εξαιρετικό στα τελευταία λεπτά και ο Βαγγέλης Νάνος. Συμβάλλει στα μέγιστα στην ανατροπή της ομάδας του. Σπηλιωτόπουλος περνά την μπάλα στον Κοντογιάννη. Δημητρέλος για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει άτυχος ο Δημητρέλος που δείχνει να μην το πιστεύει. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Θα αργήσουμε να δούμε βολές από ομαδικά. 136 δευτερόλεπτα ακόμα στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Στεφανάκος ξεκινά την επίθεση στα 6 δευτερόλεπτα. Βαρκάρης για 2, αστοχή, rebound από τον Δημητρέλο. Νάνος. Θανασόπουλος στην αδύνατη πλευρά, Σπηλιωτόπουλος. Τα ο Κοντογιάννης, άμυνα overplay του Βαρκάρη, δεν τον αφήνει να πάρει καλύτερη θέση. Αθανασόπουλος περνά στα πόδια, αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. Κοντογιάννης, καλάθι και φάουλ. Απίθανα πράγματα από τους Πικνίκς. 50-53. Η διαφορά είχε φτάσει κοντά στους 20 πόντους. Μπορεί και να την ξεπέρασε. Δεν το θυμάμαι. Έχει πέσει στους 3, 100 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Έχουμε time out. Θα κρατήσουμε όμως το μικρόφωνο, όπως λένε και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Για να πάμε λίγο στους παγκούς. Ζορμπάνος εκεί δίνει οδηγίες. Θα δούμε. Στα τελευταίο 1 και 40 που απομένει. Λοιπόν, Μερμίγκης, Βαρκάρης, Ζορμπάνος, Παπάς και Παναγής. Πεντάδα των Πρασίνων. Ο Κοντογιάννης έχει κερδίσει κρίσιμες βολές. Στα Μελίσια στόχησε στην συμπληρωματική βολή ο Κοντογιάννης και πετυχεί goal foul. Μένει το 50-53. Παπάς, Νάνος, Κοντογιάννης, Σπηλιωτόπουλος, Αθανασόπουλος και Δημητρέλος πεντάδα των Πικνίκς. Παναγής. Ζορμπάνος θέλει να τελειώσει το match, αλλά αστοχή από 45 ψηλά ο Δημητρέλος. 1 και 16 ακόμα. Κοντογιάννης στο στόπ από τον Βαρκάρη εντυπωσιακό. Κρίσιμη άμυνα βγάζουν οι Young Bowlers. Η κατοχή όμως παραμένει για τους τυπικά γηπεδούχους. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Δημητρέλος. Ενώ ετοιμάζει το Αντωνόπουλος να περάσει το μάτς έπειτα από αρκετή ώρα. Η μπάλα δεν θα φτάσει τον Κοντογιάννη. Προς πίσω. Νέα καλή άμυνα των Young Bowlers. Διατηρούν αυτό το προβάδισμα των τριών πόντων. 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπάς. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις οι πράσινοι. Ζορμπάνος. Μερμίγκης. Βάζει το κρίσιμο. Έχασε αρκετά σουτ στα προηγούμενα λεπτά. Τώρα δείχνει την κλάση.
Βλάση του με ένα πολύ κρίσιμο δίποντο, στέλνει τη διαφορά στους 5, αναγκάζει τους Πικνίκς να πάρουν το time out. Κατασκοπία. Συνεχίζουν οι Πικνίκς. Νάνος επανέφερε. Κοντογιάννης. Δημητρέλος για το μεγάλο τρίποντο. Αστοχία από την κορυφή. Ψηλά ο Στεφανάκος μαζεύει ένα μεγάλο rebound. Πάσα για τον Παπά που κερδίζει φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Αυτό ήταν το τρίτο μαδικό των Πικνίκς. Τρία έχουν και οι Young Bowlers. Δηλαδή αμφότερες οι ομάδες έχουν να δώσουν από ένα φάουλ. Στεφανάκος, Ζορμπάνος, Μερμίγκης, Παπάς και Βαρκάρης, οι πέντε πράσινοι. 31 δευτερόλεπτα ακόμα, καλούνται απλώς να βάλουν την μπάλα στο παρκέ οι πράσινοι που κερδίζουν και φάουλ. Τέταρτο. Τρίτο φάουλ του Σπηλιωτόπουλου, ενημερώνει η γραμματεία. Μικρή σημασία για αυτό τώρα, 27 δευτερόλεπτα με το τέλος. Κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για να σφραγίσει την νίκη αν ευστοχίσει και στις δύο. Αν βάλει και τις δύο θα χρειάζονται τρεις κατοχές, τρία σουτ οι Your Picnics. Αν βάλει έστω μία με δύο τρίποντα θεωρητικά θα μπορούν να ισοφαρίσουν. Βάζει την πρώτη. Η δεύτερη, υπάρχουν ακόμη κάποιες ελπίδες, θεωρούν όμως γρήγορο καλάθι, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Σπηλιωτόπουλος πιέζεται από τον Ζορμπάνο, πάσα για τον Νάνο. Αθανασόπουλος, Δημητρέλος για τρεις, έχει αλλοιώσει την προσπάθειά του ο Ζορμπάνος και οι Young Bowlers θα φύγουν από το κλειστό των Μελισσίων με το ωραίο σφύλλο. Λήξη της αναμέτρησης 50-56, τελικό σκορ, οι Young Bowlers στο 10-1, οι New York Picnics στο 6-5, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι πράσινοι θα πάρουν το match, παρότι αγχώθηκαν στο τέλος, οι Picnics πέτυχαν μια σπουδαία ανατροπή. Από το μείον 20 σχεδόν βρέθηκαν 3 πόντους πίσω. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.